Η ώρα της κρίσης έφτασε. Το θέμα είναι ότι από όσα είπατε και από όσα τη βλέπουμε και από το ρεπορτάζ που έχετε κάνει, δεν είναι αυγό αλλά το κάνει η κότα. Να ξεκινήσουμε από τις συντάξεις. Δεν θα γινότανε μειώσεις, τελικά και μειώσεις γίνανε και από ό,τι βλέπουμε τώρα, το μεγάλο κόστος θα το πληρώσουν οι συνταξιούχοι στην ουσία για να μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη την οποία την πληρώνουν. Την πλήρωναν τόσες δεκαετίες. Είναι μια κατάσταση η οποία ειλικρινά από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει. Το ρεζουμέ είναι ότι έρχονται τα πάνω κάτω και ειδικά για αυτούς που μας λέγανε άλλα και βλέπουμε τελικά. Τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν και σήμερα ότι στο 90% οι συντάξεις δεν έχουν κοπεί, ότι δίδεται αγώνας, όπως επίσης διαστόματος του Υπουργού Εργασίας του κυρίου Κατρούγκαλου, για να σας περάσω αμέσως στο επόμενο θέμα. Αυτό το οποίο έχει υποθεί πάρα πολλές φορές κατά κόρον το προηγούμενο διάστημα είναι ότι θα δοθεί μάχη για τα εργασιακά και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κύριε Πεπόνη. Κοιτάξτε τώρα, το 90% εδώ είναι τώρα το όλο το μυστικό, να τα λέμε απλά τα πράγματα. Ποιος θα μπορεί να κάτσει να τσεκάρει τώρα αν είναι το 90% ή αν είναι το 10%. Και εκεί είναι και όλη η ουσία, ότι μιλάμε με ποσοστά, αλλά οι άνθρωποι βλέπουν όταν έρχεται η ώρα να πάρουν τη σύνταξή τους ότι είναι κομμένη. Τα υπόλοιπα τώρα, τα ποσοστά είναι, ξέρετε, για να μπερδεύεται ο κόσμος. Όσον αφορά για τη μάχη τώρα που θα δώσει ο Υπουργός, επιτρέψτε μου να έχουμε αμφιβολίες και μάλιστα βάσιμες, διότι ο ίδιος φαίνεται ότι κάποια πράγματα κατά βάθος θα υιοθετεί. Και βέβαια να ξέρετε ότι όλα θα ξεκινήσουν από το να γίνει προσπάθεια να διαλύσουν τα συνδικάτα. Καλά κακά, αυτά υπάρχουν, αυτά μπορούν ακόμα να υψώνουν τη φωνή που υψώνουν. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι τη μια μέρα τα λένε αλλιώς, την άλλη αλλιώς. Δηλαδή με τις ομαδικές απολύσεις. Από τη μια λένε δεν θέλουμε ομαδικές απολύσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται θα περάσει οι ομαδικές απολύσεις και μάλιστα θα περάσουν σε σκληρή μορφή, δηλαδή να μην υπάρχει πια και κανένας έλεγχος. Διότι και 5% και 10% όταν δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, κανένας δεν μπορεί να ελέγξει πόσες γίνονται, αν γίνονται, τι γίνονται κτλ. Είναι όλα, είναι μια κατάσταση η οποία ειλικρινά σας το λέω. Δείχνει ότι τελικά αυτό που θα χτυπηθεί θα είναι ό,τι έχει απομείνει από την καρδιά της εργασίας. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Εδώ ακριβώς θα πρέπει να καταλάβουν και όλοι, όχι μόνο οι εργαζόμενοι, και οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι και οι μικρομεσαίοι. Όλοι είμαστε ένα γρανάζι ο ένας με τον άλλο, ότι αν δεν υπάρξουν αντιδράσεις από όλους, δυστυχώς ό,τι έγινε από το 10-11 με τα πρώτα μνημόνια που νόμιζαν ότι μόνο οι μισθωτοί θα πληρώσουν την ύφη, και τελικά αφού την πληρώνουν οι μισθωτοί θα την πληρώσουν και οι υπόλοιποι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και να συντονιστούμε όσο μπορούμε, τουλάχιστον να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Όσον αφορά τώρα τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρώπης και τα λοιπά, νομίζω τα έχουμε ξαναπεί. Ό,τι θεωρείται βέλτιστη πρακτική για τη Βαλκανική δεν θεωρείται για την Ελλάδα ή δεν μπορεί να θεωρηθεί για την Ελλάδα. Και ούτω καθεξής.